λόγος που τόσος κόσμος χάνει τη δουλειά του είναι διότι εξακολουθούμε να πληρώνουμε ανεύθυνα, θα έλεγα εγώ, ασύλληπτα ποσά για τη συντήρηση του δημοσίου. Ότι πρώτα που έχω κάνει γενικότερα είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που σήμερα είναι στο δημόσιο και κάνουν μια δουλειά που ίσως δεν χρειάζεται, πρέπει να τους βοηθήσουμε να αλλάξουν δουλειά. Και γι' αυτό είπα ότι για 3 χρόνια πρέπει να τους δίνουμε το 70% των τακτικών τους αποδοχών. Τους βοηθήσουμε να αλλάξουν δουλειά. Είναι μέρος μιας συνολικής προσπάθειας να τακτοποιήσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας. Πιάσει δηλαδή, αν θέλετε, ο ΣΥΡΙΖΑ τον ελληνικό λαό, θα είναι μυθεύματα. Είναι δημαγωγία και προπαγάνδα του ισχύς του είδους και λόγω της εξαιρετικά πρωτότυπης κατάστασης στην οποία έχουμε βρεθεί ως λαός και ως χώρα, έχουν απείσει. Προσπαθεί να πείσει ότι μπορεί να θέσει πάνω σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων με κάποιους τους οποίους δεν κατονομάζει όλα τα προβλήματα που είναι αυτή τη στιγμή επώδυνα για τον ελληνικό λαό και αυτά όλα να τα λύσει με κάποια μαγική ράβδο την οποία επίσης δεν μας έχει αποκαλύψει. Θεωρεί ότι, όχι μόνο θεωρεί ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το πετύχει στην Ελλάδα, αλλά θεωρεί θρασίτατο ότι αυτή του η επίδοση στην Ελλάδα θα αποτελέσει, αν θέλετε, το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για την Ευρώπη. Σας διαβεβαιώ, ανεύθυνοι όσοι υποστηρίζουν ότι η οδός της μονομερούς καταγγελίας της Δανειακής Σύμβασης μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Μπορεί να οδηγήσει μόνον σε αδιέξοδα, σε τραγικά αδιέξοδα για την πατρίδα και τους πολίτες. Η 17η Ιουνίου είναι μια μέρα στην οποία πρέπει να απαντηθεί το μεγάλο ερώτημα ποια κυβέρνηση για τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί ο τόπος να σέρνεται ακυβέρνητος. Δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο, δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ανάγκες της χώρας, δεν μπορούμε μόνοι μας να τροφοδοτούμε την ύφεση και την ανεργία και να βγάζουμε με τα ίδια μας τα χέρια τα μάτια μας.